Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους της Μυτιλήνης, οι οποίοι ήρθαν σήμερα μαζί μου να περπατήσουμε την προσωρινή δομή φιλοξενία στο Μαυροβούνι για να δουν από πρώτο μάτι ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μια δομή η οποία δημιουργήθηκε σε έκτακτες καταστάσεις το Σεπτέμβριο και σήμερα συμπληρώνει 3 μήνες λειτουργίας, όπου καταφέραμε να φιλοξενήσουμε όλους όσους βρέθηκαν άστεγοι μετά τον εμπρισμό στη Μόρια. Η δομή βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Η δομή βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση ασφάλειας και τάξης. Αντιμετωπίζουμε με αντιπλημμυρικά έργα τα όποια προβλήματα λογικό ήταν να παρουσιαστούν τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας. Θεωρώ ότι και μετά τις αρχές του 2021 αυτά τα προβλήματα θα έχουν αντιμετωπιστεί οριστικά. Αλλά είναι μια δομή η οποία θα εγκαταληφθεί μέσα στο 2021, καθώς στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί η νέα δομή, όπως έχουμε συνεννοηθεί και με το Δήμο Μυτιλήνης, στη θέση πλατή. Μια σύγχρονη δομή, μια δομή πρότυπο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και στις ανάγκες ασφαλείας που μια δομή φιλοξενίας ζητούντων άσυλο πρέπει να πληρεί. Το 2020 αντιμετωπίσαμε τη μεγάλη κρίση των ροών, με τη μείωση τώρα να αγγίζει το 98% στα νησιά μας. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα συμφόρης των νησιών, με τα νησιά μας να έχουν ήδη αποσυμφορηθεί κατά 65%. Το στοίχημα του 2021 είναι να συνεχίσουμε τη φύλαξη των συνόρων, να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο την αποσυμφόρηση των νησιών, γιατί ακόμα είναι υψηλό το επίπεδο των παραμένοντων στα νησιά σε σχέση με τον πληθυσμό, και να ολοκληρώσουμε το εθνικό σύστημα υποδοχής, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ τη ζούγκλα της Μόρια.